Η κολπική ξηρότητα είναι μία από τις αναμενόμενες αλλαγές που συμβαίνουν στον κόλπο όσο η γυναίκα μεγαλώνει. Είναι ένα εξαιρετικά ενοχλητικό σύμπτωμα της εμμηνόπαυσης αλλά και της κλιμακτηρίου που συνδέεται με τη σταδιακή ελάττωση της παραγωγής εστρογόνων από τις οδύκες. Εξαιτίας της μειωμένης οδυγικής δραστηριότητας, το τείχομα του κόλπου ατροφεί και παρουσιάζεται ανελαστικό και ξηρό. Η κολπική ξηρότητα έχει εξαιρετικά ενοχλητικές συνέπειες με κυρίαρχη τον έντονο πόνο στη σεξουαλική επαφή, την ονομαζόμενη δυσπαρευνία. Εν τούτης, οι συνέπειες της κολπικής ξηρότητας δεν είναι μόνο σωματικές, αλλά φαίνεται πως υφίσταται και δυσάρεστα ψυχολογικά επακόλουθα εξαιτίας αυτής. Η ατροφία του κόλπου και τα συνοδά αυτής συμπτώματα συνδέονται με σαφή πτώση της ποιότητας ζωής της γυναίκας. Η επίπτωση στη ζωή της γυναίκας είναι μάλιστα ανάλογη με αυτή που καταγράφεται παρουσία σοβαρών ιατρικών καταστάσεων όπως η αρθρίτιδα, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, το άσθμα και το σύνδρομο ευερέθης του εντέρου. Οι γυναίκες με κολπική ξηρότητα είναι πιθανότερο να παρουσιάσουν συμπτώματα τόσο αγχώδους διαταραχής όσο και κατάθλιψης. Συνολικά σχεδόν μία στις τέσσερις γυναίκες με κολπική ατροφία παρουσιάζει και συμπτώματα κατάθλιψης, αναλογία σαφώς υψηλότερη εν συγκρίση με την αντίστοιχη που καταγράφεται μεταξύ των γυναικών χωρίς ατροφία και είναι μία στις πέντε γυναίκες. Επιπροσθέτως, το 6,3% των γυναικών με ατροφία παρουσιάζουν βαρύτερη κατάθλιψη, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό μεταξύ των γυναικών χωρίς ξηρότητα υπολογίστηκε στο μόλις 4,7%. Σε ό,τι αφορά την αγχώδη διαταραχή, ενώ το ποσοστό αυτής μεταξύ των γυναικών χωρίς ξηρότητα ανέρχεται στο 11,3%, αυτό, παρουσία ξηρότητας, φτάνει στο σαφώς υψηλότερο 16,6%. Αν θέλετε να διαβάσετε περισσότερα για την κολπική ξηρότητα, την αναγέννηση κόλπου με υπερήχους χαϊφού, αλλά και για το πώς μπορούμε με την ιατρική ύπνωση να αντιμετωπίσουμε τα συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης, ακολουθήστε τους συνδέσμους που θα βρείτε κάτω από το βίντεο αυτό. Να είστε πάντα καλά. Θα συνεχίσουμε να δημοσιεύουμε βίντεο για την υγεία της γυναίκας, την υπογονιμότητα και την εγκυμοσύνη, γι' αυτό εγγραφείτε στο κανάλι μας για να είστε πάντα ενημερωμένοι. Για περισσότερα ενδιαφέροντα θέματα επισκεφτείτε το site μας.